iki ev temizletiyorlar sana. Ezip olma böyle ya, azıcık sesin çıksın. Rica ettiler, ayıp olur şimdi. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά που έρχεται στην οθόνη του Α, η οποία ονομάζεται «Τα Αδέρφια». Η νέα σειρά αυτή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη μάλιστα έχει ήδη 4 σεζόν και έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στη γείτονα χώρα. Πάμε να δούμε ποια είναι η ιστορία της σειράς. 4 αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής, μετά τον απρόσμενο θάνατο των γονιών τους, και επιστρατεύουν όση δύναμη τους έχει απομείνει για να επιβιώσουν. Το πιο δυνατό όπλο στον αγώνα τους είναι η αγάπη που έχουν μεταξύ τους. Όλα ξεκινούν όταν η μητέρα τους, η Χατισέ, πηγαίνει να καθαρίσει το εξοχικό της οικογένειας, στην οποία εργάζεται και πιάνει στα πράσα το αφεντικό της στον Ακίφ με τη γυναίκα του συνέτερου του, Σουζάν. Η Χατισέ φεύγει σοκαρισμένη, αφού πρώτα έχει διαβεβαιώσει τη Σουζάν ότι δεν θα της πει σε κανέναν τίποτα. Πηγαίνοντας προς τη στάση του λεωφορείου, τηλεφωνεί στο σύζυγό της, Βελή, και του λέει για το περιστατικό. Στο μεταξύ, ο Ακίφ έντρομος την ακολουθεί και την πείθει να τη γυρίσει πίσω με το αυτοκίνητο. Στη διαδρομή τρακάρουμε ένα φορτηγό και η Χατισέ τραυματίζεται σοβαρά, όπως και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Εκείνος, αντί να καλέσει βοήθεια, τους αφήνει εμόφυπτους και φεύγει, προκειμένου να μαθευτεί ότι ήταν μαζί με τη Χατισέ. Η γυναίκα μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο Βελή, που ξέρει την αλήθεια, πηγαίνει στον Ακίφ και το ρωτά τι δουλειά είχε η Χατισέ στο αυτοκίνητό του. Κάνει δε το λάθος να το αποκαλύψει ότι γνωρίζει για το περιστατικό που είδε η γυναίκα του. Οι δυο τους τσακώνονται άσχημα. Πάνω στο καυγά, ο Ακίφ το σμπρώχνει και ο Βελή πέφτει από μεγάλο ύψος και σκοτώνεται. Λίγο μετά, πεθαίνει και η γυναίκα του στο νοσοκομείο. Και κάπως έτσι ξεκινάει η αρχή του δράματος. Τα 4 παιδιά του Βελή και της Χατισέ ζουν το απόλυτο δράμα. Ο Καντήρ, ως πιο μεγάλος, προσπαθεί να δώσει κουράγιο στα δίδυμα αδέρφια του, τον Ομέρ και την Ασιγέ, αλλά και στη μικρότερη, την Εμέλ. Αμέσως μετά την κηδεία των γονιών τους, τους κάνουν έξωση και από το σπίτι όπου μένουν. Ο θείος τους, Ορχάν, τους ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του και τους υπόσχεται να τους στηρίξει. Λογαριάζει όμως χωρίς τη σύζυγό του, τη Σογκιούλ, η οποία δεν θέλει με καμιά διάθεση να φορτωθεί, και τα παιδιά του αδερφού του, τα οποία βρίσκουν καταφύγιο τελικά στο κοτέτσι του θείου τους, στο οποίο καλούνται να στήσουν το νέο του σπιτικό. Το δράμα τους δεν θα σταματήσει όμως εκεί. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!